Όχι, μια χαρά άκουσες. Θα έρθω να ζήσω μόνιμα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα που είναι, εσύ ξαναπαίρνεις άνετα το θρόνο σου και... Τον έχει ξεφύγει τελείως, έτσι. Ίσα ίσα. Νιώθω πιο ανακουφισμένος από ποτέ. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στο Λονδίνο. Εδώ παίρνονται όλες οι αποφάσεις. Τα γραφεία στην Ελλάδα είναι για πρακτικά θέματα. Δεν έχουν ουσιαστική λειτουργία. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η αναχώρησή σου θα προκαλέσει σχόλια. Τόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις 5 πράγματα! Τι λες τώρα? Λοιπόν, ό,τι είχα να πω το είπα. Από κοντά τα υπόλοιπα, γεια. Μην με κοιτάς έτσι, εσύ. Στο λέω. Για σένα μπορώ να κάνω τα πάντα. Αλέξανδρε, μην το στριμώχνεις άλλο. Έλα, τελείωσε. Καλύπτεις τον άντρα σου και πολύ καλά κάνεις. Αλλά είναι και φίλος μου, μην το ξεχνάς. Θα τον ταχώνω όσο θέλω. Ωραία, το παραδέχομαι. Εγώ της είπα να ζέψει τα κλειδιά πόλης. Μου τη πάει το ανεξέλεγκτο, πήγαινε Ελλάδο μέσα. Αυτό είναι όλο. Ωραία, ρε φίλε, καλά εξηγέσαι. Αλλά την επόμενη φορά θα βρεις το θάρρος και σαν άντρας να βγεις μπροστά να πεις αυτό που θέλεις. Εσύ όχι να βάζεις την Ελένη να βγάζεις το φίδι από την τρύπα. Έχεις δίκιο. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι που πλήγωσα τη Μάρθα. Αλλά θα της μιλήσω. Άντε, στρωθείτε να παίξετε τώρα επειδή με συγχύσατε. Έλα. Άντε, στρώστο, να σε διαλύσω, να μάθεις να συμπεριφέρεσαι. Και μετά? Και μετά σκέφτηκα να βρω δάσος στο Λονδίνο για να περπατάω ξυπόλυτη. Μέχρι στιγμής κάνω τις βόλτες μου στα πάρκα, τα οποία είναι μουσκέμα λόγω βροχής. Έχεις πάρει φορά, βλέπω, ε. Ξέρεις, από μικρή είχα μία άρνηση να φοράω παντόφλες. Θυμάμαι από μικρή τη μαμά μου να μου φωνάζει συνέχεια γιατί δεν ήθελε να περπατάω ξυπόλυτη. Αυτό συζητούσα με την κολλητή μου την Άννα. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος με τα χρόνια. Μας συμβαίνουν διάφορα. Και στη θέση της αθωότητας και της αισιοδοξίας τρυπώνουν μέσα μας φοβίες. Και όλο αυτό γίνεται ερήμην μας. Και να σου πω την αλήθεια, με εκνευρίζει. Γιατί δεν προλαβαίνουμε καν να το συνειδητοποιήσουμε. Μια ωραία μέρα ξύπνησα και αναρωτήθηκα πώς έγινα έτσι. Ήμουν πραγματικά μια άλλη. Εντάξει, αυτό συμβαίνει γιατί αφήνουμε το παιδί που έχουμε μέσα μας να πεθάνει σιγά σιγά. Πρέπει να το κρατάμε ζωντανό με νύχια και με δόντια. Πρέπει να το ακούμε. Να μας μιλάει. Να μας κατευθύνει με τον ενθουσιασμό του. Αλλιώς, πάει. Το χάσαμε το παιχνίδι. Νικόλ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Σε πήρα πριν τηλέφωνο και δεν απαντούσες. Τώρα σε παίρνω μία ώρα και μιλάς συνέχεια. Μου έχεις αφήσει ένα σημείωμα εδώ πέρα. Μου λες ότι πας ταξίδι και είσαι εξαφανιστή. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, πάρε με ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Και κάπως έτσι έρχεται σιγά σιγά μία καραμπινάτη κατάθλιψη και μετά τρέχουμε. Να σου πω, γιατί τα λέμε στο τηλέφωνο? Νωρίς είναι ακόμα. Να κεράσω ένα ποτάκι. Έλα, πες ναι. Ναι, αμέ. Το μπαρ κάτω έχει κλείσει, αλλά έχω μείνει μπαρ στο δωμάτιο. Θα έρθεις? Οκ. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Έλα, μου φίλια. Νικόλ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Σε πήρα πριν τηλέφωνο και δεν απαντούσες. Τώρα σε παίρνω μία ώρα και μιλάς συνέχεια. Μου έχεις αφήσει ένα σημείωμα εδώ πέρα. Μου λες ότι πας ταξίδι και είσαι Λοιπόν, κυρία Θεοδωρά. Πείτε μου. Εγώ θα φύγω. Θα πάω να αλλάξω και θα φύγω. Εντάξει. Το παιδί και τα μάτια σου, ναι. Έγινε, κύριε Στέφανε. Της είπες ότι θα κοιμηθείς εδώ. Μην ξυπνήσει και ψάχνει να με βρει και τρομάξει. Το ξέρει ήδη. Μείνετε ήσυχος. Ωραία. Θα έχω το κινητό. Αν προκύψει κάτι, με πάρεις, ναι. Εντάξει. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Όχι, δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω να γυρίσω το Λονδίνο το Σεπτέμβρη. Δεν το ήθελα. Προτιμώ να κάνω μία νέα αρχή στην Ελλάδα. Τότε γιατί είσαι σε δίλημα?
Σκεφτόμουν ότι δεν θέλει να στερήσω από το παιδί μου τον πατέρα του. Την καθημερινότητά του. Την επαφή του. Αυτό πρέπει να ζυγίσω. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πολύ. Όλες οι μαμάδες του κόσμου το ίδιο θα σκεφτόντουσαν. Πρώτο το παιδί και μετά τον εαυτό τους. Α, όχι. Εδώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή, όταν γεννάς έναν άνθρωπο, μπαίνεις στο περιθώριο. Ένας καλός συνδυασμός χρειάζεται. Έτσι όπως το πες, ακούστηκε σαν να ξόφλησες. Δηλαδή, δεν έχεις όνειρα, επιθυμίες, τίποτα. Έχω. Αλλά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Κακός. Όταν ερωτευτείς και ξεχάσεις το όνομά σου, θα ξαναλέμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το όνομά μου. Α, ναι. Τέτοια σιγουριά. Ναι. Ο γιος μου είναι ο μεγαλύτερος ερωτάς μου. Κάθε έρωτας, λοιπόν, θα είναι χαμένος από χέρι. Συγγνώμη. Όχι, δεν το πιστεύω. Τι έγινε? Ναι, κυρία Αποστολία. Έχασα το τελευταίο καράβι για Αίγινα. Δεν μπορέσω να έρθω απόψε. Μου δίνεις το Μαρίο, σε παρακαλώ να το πω. Έλα, αγάπη μου. Καθυστέρησε η δουλειά που είχα και δεν θα μπορέσω να έρθω απόψε. Έλα τώρα, μη μου γκρινιάζεις. Θα σε ανταμείψω. Μεθαύριο θα είμαστε συνέχεια μαζί. Εντάξει, και έξτρα σοκολάτα. Αλλά να ξέρεις, εκβιαστής. Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Εντάξει, και μην ταλαιπωρήσεις άλλο την κυρία Αποστολία. Να ξέρεις, αγαπώ πολύ. Καληνύχτα. Ναι, θα σε πάρω το πρωί τηλέφωνο. Φιλάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να πας σε ξενοδοχείο. Θα σε φιλοξενήσω εγώ. Όχι, θα κοιμηθώ στην αδελφή μου, στο Χαλάνδρι. Έλα, Τατιανά. Ξέμεινα Αθήνα και θα έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου. Δεν είσαι μόνη σου. Βέρα μου, θα σου εξηγήσω άλλη ώρα. Εντάξει, έγινε. Θα μιλήσουμε αύριο. Εσύ που θα μείνεις όμως? Στεναχωριέμαι λίγο. Εντάξει, οκ. Έγινε. Καληνύχτα. Γεια. Αν είναι να στεναχωριέσω, τόσο να φύγω. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Αλήθεια, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιπολαιότητα να αφήσεις την εταιρεία σου στο ελέος της. Τι ακουστάρω, δηλαδή αλήθεια, θα το βάλω στα πόδια. Δεν θέλω να αφήσεις τη θέση του πρόεδρου για μένα. Δεν ξέρεις. Πάψε! Άκουγες εμένα, δεν άκουγες εκείνον. Αφού μας συμφέρει να ξαναγίνεις πρόεδρος, αυτό δεν θέλαμε. Αλλά όχι με αυτό το τίμημα. Έχεις χαζέψει τελείως. Δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτή την αστυνόμο μέσα στα πόδια μας κινδυνεύουμε. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να τον απομακρύνω από αυτήν. Θα τα συζητήσουμε αύριο όλα. Οκ. Okay. Μη χαλάσουμε το βράδυ, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να βάλεις υπογραφή όμως. Εγώ σε παρακαλώ. Αύριο είπαμε αυτά. Θέλω να κοιμάμαι και να ξυπνώ συνέχεια δίπλα σου. Συνέχεια όμως. Τσίπς, ουίσκι, λευκό κρασί, τι θέλεις? Ένα λευκό κρασί. Ας το κάνω εγώ. Σε ευχαριστώ.
φανταστείτε. Τι πες? Τι να πω. Α, τι gentleman. Αυτό τι είναι, καλό ή κακό τώρα? Τέλειο. Άντε, πες την αλήθεια τώρα. Ποια αλήθεια? Την αλήθεια. Αυτό το ταξίδι αστραπή δηλώνει κίνηση ενδράσμου. Μου λες μια ξαφνική άδεια από την αφεντική να σου. Ότι ήρθες να ξεκουραστείς. Δεν με πείθεις. Άντε, πες τι σημαίνει. Απιστία. Ο άντρας μου. Κατάλαβα. Αλλά θα προτιμούσα να μην το συζητήσουμε τώρα. Τζάμπα θα χαλάσουμε τη βραδιά μας. Θα σου πω κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, όπως θες. Είμαι όμως καλά. Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πραγματικά καλά. Είσαι καλά, ε? Ναι. Έλα, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Εσύ πες μου για τη μικρή Αλκιόνη. Α, η μικρή με έχει τρελάνει. Μου έχει πάρει το μυαλό. Θέλω πάρα πολύ να την γνωρίσω. Γιατί να άρχισε να φάμε αύριο το πρωί? Είναι καταπληκτικό πλάσμα. Πάτε, έλα. Ναι, αμέ. Θα τρελαθείς. Να σε ρωτήσω. Τις έχεις πει για τη σοβαρότητα της υγείας μαμάς της? Όχι. Αλλά και εγώ θα προτυπώσω αυτό το θέμα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Όποτε θέλεις. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Άμα έχουμε. Το λόγο σου. Τι κάνει? Το λόγο μου, το λόγο μου καλά είναι, αλλά τώρα τελευταία τον έχω παραμελήσει. Τις τελευταίες μέρες δηλαδή. Καλά είναι όμως. Σου λείψε. Ναι. Δεσμένος. Ναι, είμαι λίγο. Θέλεις να κάτσεις να φάμε? Τι είναι όλα αυτά? Έχω φτιάξει μουσακά που σου αρέσει και έχω καιρό να σου κάνω και διάφορες άλλες νοστιμίες. Εντάξει. Κλαίνω τα χέρια μου και έρχομαι. Το χάρι μου. Ξέρω ότι έχω ξεφύγει τώρα τελευταία και ότι το κλίμα μεταξύ μας έχει γίνει πολύ δυσάρεστο. Το ξέρω. Δεν φταίς κι εσύ. Και εγώ όλο μες στα νεύρα είμαι. Όχι, όχι. Εσύ δεν φταίς καθόλου. Είμαι και καθόλου. Αλλά θέλω να προσπαθήσω να σου εξηγήσω κάτι. Πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ ακόμα το ψάχνω τον εαυτό μου. Καμιά φορά νιώθω ότι έχω γίνει σκύλα. Με κοιτάζω στον καθρέφτη και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Αλλά θέλω να ξέρω ότι αυτό θα αλλάξει. Αλήθεια. Και εμείς με το διάλογο πάντα τα βρίσκαμε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Κι εγώ, Μαλίτσα, πολύ αγαπάω. Εγώ σ' αγαπάω. Αμέ, δεν πλένω χέρια. Ακόμα την ψάχνουμε. Μακάρι να αποψεύτης, αλλά με αυτή την ιστορία της κυρίας Αγγελικής πολύ το φοβάμαι ότι θα έχουμε άσχημα μαντάτα. Αχ, έλα ρε Παύλο τώρα, μην λες τέτοια βραδιάτικα, σε παρακαλώ. Ακόμα δεν γύρισε σπίτι σου, παιδί μου. Έπεσα τάβλη με τον Ορφέα. Πώς είναι? Καλά είναι, καλυτερεύει. Είχαμε κανένα νέο από την κυρία Αγγελική? Τίποτα, άφαντη. Λέτε να έχει κανένα κόμενο. Τι λέει το στόμα σου, παιδάκι μου? Κόμενο, κυρία Αγγελική? Για το όνομα του Θεού. Μη χειρότερα, μη χειρότερα. Κυρία Αγγελική, βρε. Λοιπόν, άντε πάμε σιγά σιγά, είναι αργά. Ναι, έχουμε και ένα μωρό παιδί στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κοιμηθεί στο κρεβάτι μου και εγώ στον καναπέ. Όχι να σε βγάλω και από το κρεβάτι σου. Θα κοιμηθώ εγώ στον καναπέ. Μην το ξαναπείς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Το Θεό που σε έκανε τόσο γοητευτική και σεξι. Μου έχεις πει να είμαι ανάγωγη κάποιες φορές, σαν παιχνίδι. Οπότε
Δεν θα σου πω ευχαριστώ. Να μην μου πεις. Είσαι γρήγορη όμως, ε. Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Κατάλαβα εγώ. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Αλλάξω τη γνώμη του Τόνι, θα σκάσω. Δεν έχεις ραντεβού σήμερα με καμιά μικρούλα? Απόψε έχω ρεπό. Με την Πιλάρ? Μιλάς καμιά φορά? Ναι, μια στο τόσο. Έχει γυρίσει στην Ισπανία. Ναι, μαθαίνω τον έτσι. Όλα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί σε πείραξε αυτό που έγινε. Hi, I'm back. Where are you? Miss my σχέση. Ήταν σχέση ζωής, δεν ήταν μόνο σαρκική. Πού να καταλάβεις εσύ από αυτό? Τι θαύμαζα. Είχε ποιότητα, κουλτούρα. Συζητούσαμε με τις ώρες. Είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Ένιωθα ασφάλεια, την εμπιστευόμουν. Τράβα στο ξενοδοχείο σου, Ρίτσαρντ. Θέλω να μείνω μόνη μου. Thank you.
Θεός χαρίσεις, δεν θα έρθει στο επισκεπτήριο. Αν είτε να δείτε να κάνω τίποτα. Και τι θα της πω της μαμάς μου, ρε μπαμπά. Είναι γάτα. Πώς θα το φάει. Ρε Αφροδίτη μου, έχω συνενωθεί και με τον Αλέξανδρο, παιδάκι μου. Θα σιγοντάρει και αυτός. Για το όνομα του Θεού, τώρα δεν μπορεί να πεις ένα ψεματάκι αθώο εκεί πέρα, αφού είναι για καλό σκοπό. Πρέπει να πεταχτώ στην Αθήνα, παιδί μου, να πάρω ένα δώρο για τη μάνα σου. Έχουμε επέτειο των γάμων. Τι θα τη βγάλω, έτσι. Καλά, καλά, άντε πήγαινε όμως, γιατί που να είναι θα έρθει. Λοιπόν, άντε. Εξαφανίζομαι. Α, θα έρθει και η Ελένη μαζί, γιατί έχει όλη την ημέρα σχολή, λέει, και θα έρθει μαζί μου. Και πούσε το ψέμα, σε παρακαλώ, όταν θα το λες στα μάτια, έτσι, να την κοιτάς στα μάτια. Άντε να σε καμαρώσω, άντε να σε καμαρώσω. Κοριτσάκι μου, προσεκτικά. Χρωστάω μάλλον γι' αυτό. Αγάπη μου, έφυγα. Θα πάρουμε το δύο πλοίο με τον παπά. Θέλει να αγοράσει δώρο της μαμάς από την Αθήνα. Αυτή είναι η ερώτηση. Θα αργήσεις. Ναι, μάλλον με το τελευταίο πλοίο θα έρθω. Άντε, στο καλό. Γεια. Έλα, Κατερίνα. Ορφέας είμαι. Καλά, ευχαριστώ. Ευτυχώς, Άγιο είχα. Ωραία, θέλω να σου παραγγείλω κάτι πράγματα. Ναι. Α, ωραία, σημειώνεις. Ναι. Η φίλη μου, η Αλκιόνη, η ανιψιά μου. Χαίρο πολύ. Κι εγώ, ομορφιά μου. Μπορώ να σου δώσω ένα φυλάκι. Μπορείτε. Μπορώ. Ήθελα να σου πάρω ένα δώρο, αλλά δεν ήξερα τα γούστα σου και σου πήρα κάτι ουδέτερο. Άνοιξε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Δεν ήξερα ότι θα έρθετε να σας πάρω κι εγώ κάτι. Τι παιδί είσαι εσύ! Όμορφο, ευγενικό! Κι εσείς είστε πολύ όμορφοι. Έχετε πολύ ωραία μαλλιά. Μα Χριστέ μου, λιώνω! Αν είχα μία κορίτσα και σένα, θα είχα τρελαθεί, το ξέρεις. Άστα, εμένα με έχει τρελάνει. Για καθίστε να πάρουμε πρωινό τώρα. Μόλις ψηλάβουμε. Καθίστε και μόλις φάμε, θα πάμε να αφήσουμε το πιόνι στο σχολείο και θα πάμε βόλτα στο δάσος. Τι λες? Τέλεια. Και είναι ήσυχα εκεί, ηρεμά. Ναι, είναι εξοχή κατά κάποιο τρόπο. Και το είχα ανάγκη. Να βγω, να περπατήσω. Ρε Αλέξανδρε, να σου πω. Α, συγγνώμη, μιλάς. Ωραία, ξεκουράσου και θα μιλήσουμε μετά, ναι. Έλα, γεια. Τι έγινε?
Τι μου είπε η Αφροδίτη? Έστειλε τον πατέρα στον Πειραιά και δεν μπήκε κανείς στον κόπο να μου το πει. Ρε μάνα, εγώ πήγα να δω τον Άγγελο και τον έστειλα να πάρει δυο-τρία χαρτιά από κάτι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα προλαβαίνω όλα μόνος μου. Άσε που έχω και τραπέζι σήμερα. Τραπέζι σε ποιον? Κλείσαμε κάτι καινούργια συμβόλαια και έρχονται στην Αίγινα οι συνεργάτες, τέσσερα άτομα. Και τι θα τους ταΐσεις, παιδί μου? Αν με βοηθήσει η μανούλα μου, κάτι θα φάει. Η μανούλα σου δεν θα σε βοηθήσει. Να, αγκάρεψε την αδερφούλα σου. Α, εγώ δεν μπορώ, με κοιτάτε καθόλου. Έλα ρε μαμά, και τους έχω μεγάλη υποχρέωση. Ρε Αλέξανδρε, γιατί μου το λες τελευταία στιγμή, με πνίγεις? Τέλος πάντων, άντε, δεν θα σε αφήσω έτσι. Καλημέρα. Θα δείξει. Συγγνώμη για χθες, είμαι με κάποιον. Όχι με κάποιον, με τον Τόνι. Και μην το αρνηθείς, γιατί θα φορτώσω πολύ άσχημα. Δεν θα το αρνηθώ. Τον ερωτεύτηκα. Καλά πάμε. Περάστε. Ω, τι ωραία μάζοξη είναι αυτή. Φιλενάδα κι εσύ εδώ. Τατιάνα μου, μήπως να βάλουμε το ραντεβού μας? Όχι, όχι. Η Βέρα φεύγει. Φεύγω. Ας την καλή να μας πει λίγο πώς πάει το αργεντίνικο τάγκο. Υπάρχει πάθος. Τόνια, μαζέψου. Ο Νικόλος είναι εξαιρετικός δάσκαλος και πάρα πολύ καλό παιδί. Έχεις καμιά φωτογραφία? Να δω, ρε παιδί μου, αν αξίζει να αναβαθμιστεί η φιλία σε κάτι παραπάνω. Πες τις κι άλλα. Σιωπή, γιατί στα έχω μαζεμένα. Αλήθεια, πότε μπορούμε να έρθουμε να δούμε καμιά πρόβα? Κάτσε να προχωρήσουμε λιγάκι και βλέπουμε. Λοιπόν, άντε πήγαινε, έχουμε δουλειά. Πρέπει να μιλήσουμε για το serial killer. Εντάξει, έφυγα. Εμείς θα τη συνεχίσουμε την κουμπέντα. Γεια σου, Τανιά. Γεια σου, αγάπη μου. Λιγάκι. Λοιπόν, άστε αυτά. Πες μου για το Γιαννάρη. Έρχομαι, κυρία Καταρίνα. Τι, κυρία Καταρίνα, περιμένεις? Πού έχει το μαντοπολείο? Περιμένω να μου φέρει κάτι πράγματα. Καταρχήν, πώς είσαι? Καλύτερα. Απλώς όταν σηκώνω βάρος, πονάω. Ναι, αλλά να μην σηκώνεις και να προσέχεις. Ορφέα, στο νοσοκομείο σου είπα ότι όταν βγεις θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, το θυμάσαι? Κι εγώ ήθελα να σου μιλήσω. Δεν θα σου ευχαριστώ. Αυτό που έκανες δεν μπορώ να το προσπεράσω, έτσι. Το ξέρω ότι σας στεναχώρησα. Το ξέρω. Απλά με το θέμα του Άγγελου είχα πιεστεί. Ούτε και εγώ ξέρω πώς το κάνα. Εγώ όμως ξέρω. Προφανώς δεν έπαιρνες πάλι τη θεραπεία σου. Αυτά μου έκανες και όταν ήσουν παιδί. Σε κυνηγούσα μονίμως να πάρεις τα χάπια σου. Έχω καλή μνήμη? Ναι. Έχεις το λόγο μου. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να τα παίρνω. Τρόμαξα κι εγώ με εμένα. Έλα, πέρασε. Γεια σας. Γεια σου, Κατερίνα. Άντε, συντελείως και πάλι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κάτσε να σε βοηθήσω λίγο. Όχι. Αυτά είναι ασήκωτα, παιδί μου. Και άχρηστος είμαι. Χλιά. Μίγα, σε τσίμπησε. Εγώ είπα να τα πηγαίναμε μαζί μέσα για να τα τακτοποιήσουμε κιόλας. Δεν πειράζει. Εσύ να πας στη δουλειά σου. Μου είπε ο Αλέξανδρος ότι περιμένει κόσμο. Να πας να το μαγειρέψεις. Θα τα πάω λίγα-λίγα. Δεν υποφέρεσαι. Λοιπόν, κάντα όλα μόνος σου και ελπίζω να μην τρέχουμε πάλι στο νοσοκομείο.
Λοιπόν, το σπίτι το κάνω με φίλο και φτερό. Το όπλο δεν βρίσκεται εδώ μέσα. Ναι, το ξέρω. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να το είχα χώσει σε κάποιο ντουλάπι στο βάθος. Δυστυχώς όμως δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι πιο σοβαρό από όσο πιστεύαμε. Πρέπει να το αναφέρεις. Όχι. Αποκλείεται. Ναι, ναι, κύριε Πατεράκη. Ναι, εγώ σας πήρα. Ναι, θέλω να προχωρήσετε στις εργασίες της οικοδομής του Αλέξανδρου Μελά. Και ό,τι χρήματα χρειαστείτε για τα μεροκάματα των εργατών και τα υλικά και οτιδήποτε άλλο, θα τα πληρωθείτε από μένα. Ναι. Προχωρήστε στα τούβλα και μετά βλέπουμε. Σιγά σιγά. Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω κι εγώ. Μήπως αύριο να έρθετε από το μαγαζί να τα πούμε από κοντά. Τέλεια, ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Ο μηχανικός που φτιάχνει το σπίτι του Αλέξανδρου ήταν. Γιατί βάζεις τα χρήματά σου μέσα? Είχες κάνει ένα μικρό κομπόδεμα και το σκορπάς έτσι? Η περιουσία αυτή είναι και του παιδιού μου. Και σταμάτα πια να ανακατεύεσαι. Να χώνεις τη μύτη σου παντού. Δεν μπορείς να με κατευθύνεις χωρίς καν να σε ρωτήσω. Έλεος δηλαδή. Κυρία Θεοδωρά, ήρθα. Στην κουζίνα. Μα τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες? Τι είναι αυτά? Μα τι κάνεις εκεί, δεν στα καείς? Μακριά από το βραστό νερό. Η κυρία Θεοδωρά πού είναι? Πετάχτηκε να αγοράσει ψωμί. Και σου είπε να βράσει τα μακαρόνια? Μόνη μου το έκανα. Το έκανα και με τη μαμά. Εδώ απαγορεύεται. Κι αν έπεφτε το νερό πάνω σου και γεγό σου. Τι έγινε, αγάπη μου? Κύριε Θεοδωρά, σε παρακαλώ πολύ. Ας έλεγε σε μένα να πάω να φέρω το ψωμί από το φούρνο. Πέντε λεπτά έκανα, πέντε την πήγα. Ούτε ένα λεπτό ξανά. Φυσικά. Και εσένα μη σε ξαναδώ εκεί. Έλα, Θεία. Εντάξει. Εντάξει, κοριτσάκι. Μη στενοχωριέσαι. Τι να σου λέω τώρα. Ένα κατάλαβα. Ότι η μικρή φρόντιζε τη μάνα και όχι η μάνα τη μικρή. Η μικρή τα έκανε όλα. Σκούπισε, έβαζε πλυντήριο. Εκείνη τίποτα στον κόσμο της. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι να την πάω σε παιδοψυχολόγο. Δείχνει καλά, αλλά δείχνει είναι γλυκιά, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κρύβει στην ψυχή της πραγματικά. Ναι, αλλά σας εξήγησε ότι θέλω να είναι εδώ σε δύο ώρες. Τι δεν καταλαβαίνατε ακριβώς? Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε. Ναι, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Μωρό μου, αργείς? Σε καμιά ώρα, ωραία. Τίποτα, έλεγα μήπως... να σου πω, έχω δεύτερη, να σε πάρω σε λίγο. Δεν είναι λόγια. Γεια. Βρε καλώς τον... Έχω να σου πω ότι ακόμα γελάω με τα τελευταία σου μηνύματα, Αυτό να ξέρεις. Τονί, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μην το κάνεις χειρότερο. Δεν ξέρω πού είναι η Νικόλ. Δεν μου έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα, δεν έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο, μου κάνει καζούρα. Καλά σου κάνει. Στο είχα πει να προσέχεις, αλλά εσύ δεν μ' άκουσες. Φάτα. Καλά, φίλε. Θα την εκδικηθώ. Γνωστό τρόπο. Ναι, 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 καλά, κατάλαβα. Ποιο γνωστό τρόπο, ρε, αφού η σημαία δεν με δουλεύεις. Σκάσερε, σκάσερε. Είναι δυνατόν να δεις τέτοια πράγματα για τον κολλητό σου? Είναι δυνατόν? Σκάσε, γιατί υπάρχει ένα μωρό εδώ το οποίο είναι σκέτο κουφέτο. Ναι, ραγκλίδα. Καλά, καλά, ας τα τρίποντα και κοίτα μη σε ξαναπιάσει η Νικόλ με καμία στην κρεβατοκάμαρα και έχουμε άλλα. Τέλος πάντων. Πας καλά, ρε. Σιγά με την πατήσω δεύτερη φορά.
Και τα ξενοδοχεία πάντως επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, να σου πω, πρέπει να σε κλείσω γιατί και εγώ είμαι. Ναι, ναι, και εγώ σε κλείνω και πάω να καώ. Γεια σου, Γρηγόρη. Σε πήρα να σου πω ότι παραφέρθηκα με το θέμα του Άγγελου. Δεν φταίσαι εσύ. Συγγνώμη. Δεχτή. Το βράδυ θα κάνουμε ένα μικρό γλέντι. Οι γονείς μου κλείνουν 30 χρόνια γάμου. Αν θες και μπορείς, είσαι προσκεκλημένος. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα μπορέσω. Είμαι σε υπηρεσία. Τα λέμε. Συγγνώμη, παιδάκι, τώρα θα τα βάλεις μαζί μου. Στον Πειραιά πήγα για εξυπηρέτηση και το γιο σου, επειδή δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, εξυπηρέτησα να βρω και τον πελά μου πάνω. Δεν θα ξανακανονίσεις τίποτα εάν δεν με ενημερώνεις πρώτα. Μανά, πάμε σπίτι. Τι να κάνετε σπίτι. Ο γιο σου κανόνισε τραπέζι και με σέρνει να μαγειρέψω. Έλα, άντε, πήγαινε. Τα φέρω εγώ βολτά εδώ. Άντε. Εντάξει, εντάξει, κατά. Το τηλέφωνο σου. Μάλιστα. Παύλο μου, νιώθω απέραντη μοναξιά, με πλακώνει στα στήθη. Έλα, σε παρακαλώ, να πιούμε ένα καφέ. Ναι, κι εγώ θλίβομαι πολύ, είμαι βαθύτατα. Κι εγώ θλίβομαι, έλα, σε παρακαλώ. Αύριο. Καλά, αύριο. Αλλά έλα οπωσδήποτε, ε. Ναι, δεν το συζητάμε για το όνομα του. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Γεια, γεια. Ποιος ήταν? Ο άνθρωπος που με εξυπηρέτησε πριν για την υπόθεση του Αλεξάνδρου και θέλει, λέει, επειδή τον εξυπηρέτησε, όχι, με εξυπηρέτησε, τέλος πάντων, και κατάλαβες. Λέξη. Παιδί μου, ο άνθρωπος που κάναμε τη δουλειά του Αλέξανδρου, την ιστορία, τέλος πάντων, με είδε σαν ανοιχτόκαρδο, με συμπάθησε και θέλει, λέει, να συναντηθούμε, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Οι πολλοί καφέδες βλάπτουν. Μάνα, πάμε γιατί θα μείνουμε νηστικοί στο τέλος. Μαμά σου γυναίκα, γιατί. Ήρθα. Τι έγινε εδώ, πόσα 30 φιλοπήρες? 33. Σ' αρέσουν, ναι. Πολύ. Το σύμβολο των ερωτευμένων. Έτσι λένε τουλάχιστον, δεν ξέρω. Σου πήρα και ένα δώρο. Και ένα πιο μικρό δώρο. Άντε, άνοιξε το. Σε ευχαριστώ. Ποιο, αυτό πρώτα? Όποιο θες. Αυτό. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Ναι. Ανοίξει και το άλλο. Ναι. Πώς ήξερες το νούμερό μου? Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Αρέσει πολύ. Λοιπόν, θέλω να το βάλεις όλα αυτά το βράδυ και να πάμε να φάμε κάπου καλά. Οκ. Okay. Και δεν θέλω κουβέντα. Γιατί όλα αυτά? Βαρέθηκες τα παντελόνια, έτσι? Το πιάσω το μήνυμα. Κανένα μήνυμα δεν έπιασες. Θα τα πιάσεις όλα μέσα το βράδυ. Υπομονή. Please give
όμορφια μου. Ντύθηκες κιόλας. Ναι. Πώς ήταν η μέρα σου? Κουράστηκες? Λίγο, ναι. Να σου πω, σίγουρα μπορείς να έρθεις. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθείς. Εννοείται πως θα έρθω. Δεν το χάνω το πάρτι με τίποτα. Καλά. Πώς πέρασες τη μέρα σου? Καλά. Διάβασα, ψώνισα. Αλήθεια, βγήκες έξω? Όχι. Πήρα την κυρία Κατερίνα και μου τα έφερα. Θέλαμε κάποια πράγματα για τον καταψύχη και για το ψυγείο. Έλα, πήγε να ετοιμαστείς, μας περιμένουμε. Πάω. To run into my wife, do we? No. Nice house. Yeah. Do you want to show me around? Yeah, baby, yeah. Να πάρω κάτι πράγματα για το ψυγείο. Περίεργο. Όχι, τίποτα. Βρήκα μία ζακέτα αντρική. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον είναι ο Ιωσήφ. Κάτσε, σε κλείνω, έλα. Έλα, μαγιά. Show you the fucking universe. Ιωσήφ? Ιωσήφ, είσαι εδώ. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Και εσύ είσαι πολύ όμορφος. Εγώ και πάλι λίγο σου πέφτω. Έλα, σταμάτα να το λες αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν σερβίρει σαμπάνια χωρίς καν να έχουμε παραγγείλει. Εγώ το είπα. Έχω παραγγείλει επίσης και το φαγητό και τα υπόλοιπα ποτά. Σε πειράζει?
Όχι καθόλου, αλλά είσαι λίγο ύποπτος. Έχω ξεχάσει κάτι. Έχεις γενέθλια. Έχεις γενέθλια και δεν μου το πες να σου πάρω ένα δώρο. Αλλά χαζομάρες λέω, τα γενέθλια σου είναι τον Ιούλιο. Πες μου τι συμβαίνει. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Τίποτα, τώρα μόνο το τραπέζι μας μένει να στρώσουμε και τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Έλα ρε, φτάσατε στο λιμάνι. Ναι, εντάξει, εντάξει, λέγε το ποίημά σου εσύ, αλλά εμείς έχουμε τελειώσει το παρέμα, είμαστε έτοιμοι, έτσι. Πάρε τη μάνα σου και έλα γρήγορα. Άκου, θα στείλουμε τον Αποστόλη να φέρει τα φαγητά. Συντόμευε, σε παρακαλώ, συντόμευε, εντάξει. Έλα, γεια, γεια. Στην ταβέρνα θέλετε να φάμε? Όχι, απλά επειδή έβαλα τη μάνα μου να μαγειρέψει στο σπίτι. Πού πάτε, πως θέλετε να κάτσουμε εδώ να μιλήσουμε? Ναι. Εντάξει, ταβέρνα, στην ταβέρνα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Γεια. Τι να πω, ρε μάνα, αποφασίσανε πως θέλουν να πάνε στην ταβέρνα. Μην κάτσουμε σπίτι, λένε. Εντάξει. Ευτυχώς που δεν στρώσαμε και το τραπέζι. Να σου πω. Θες να πάμε από το σπίτι να αλλάξεις, μη σε δουν έτσι οι άνθρωποι. Και στέλνουμε τον Αποστόλη να φέρει το φαΐ. Όχι, Αλέξανδρε, δεν θέλω. Εγώ δεν θα έρθω. Εγώ θα μείνω σπίτι με το μωρό. Όχι, ρε μάνα, δεν γίνεται. Πρέπει να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι. Να σου πω. Τι έχεις, βλέπω λίγο κάπως. Έχεις νεύρα? Ναι, έχω νεύρα με τον πατέρα σου. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή με ξέρεις, μην επιμένεις. Δεν θα έρθω. Σου άρεσε το φαγητό? Ναι, πολύ. Είναι κρίμα όμως τόσο ωραίο μαγαζί να μην έχει κόσμο. Γιατί γελάς, μόνοι μας είμαστε. Εγώ το κανόνισα. Πριβέ. Για μας. Γιατί? Γιατί ήθελα ένα ρομαντικό δείπνο για εμάς τους δύο. Γι' αυτό. Είσαι εντελώς τρελός, το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά αυτή τη νύχτα ήθελα να τη θυμάμαι για πάντα. Θα μου παντρευτείς? Πολύ σημαντική μέρα με τον πατέρα σου. Κλείνουμε 30 χρόνια γάμου. Το καταλαβαίνεις? Το ξέχασε. Δεν μου είπε τίποτα, ούτε ένα φιλί, ούτε ένα λουλούδι. Αποκλείεται να τον δω. Έχω πολλά νεύρα μαζί. Μπορεί να μπέρδεψε τις μέρες ο άνθρωπος και να νομίζει πως είναι αύριο. Να δεν μπέρδεψε τίποτα. Κάθε χρόνο εγώ το θυμίζω. Η αστυνόμος Δαμιανού έχει μέρες να φανεί. Και εγώ δεν μπορώ να ηρεμήσω αν δεν μάθω τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Τι θες, ρε παιδί μου? Θέλω να μου πεις που είσαι. Πιστεύεις ότι δικαιούσε να μάθεις? Το απαιτώ. Πες μου που είσαι. Ιωσήφ, δεν είσαι σε θέση να απαιτήσεις τίποτα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα δυο μας. Ωχ. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Τέτοιο πράγμα πάλι. Που περάσαμε μια πολύ ωραία μέρα μαζί. Αγάπη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Περνάω τέλεια μαζί σου. Δεν πιστεύω. Ο Γενάρης είναι. Λέει ότι αυτός έκανε το έγκλημα. Ότι αυτός σκότωσε τη Δέσποινα Μιχαηλίδη στη Θεσσαλονίκη.